Στην εισήγησή μου για τον Άγιο Κοσμά του Νετολό, θα σας διαβάσω μόνο το τμήμα εκείνο που αναφέρεται στο θέμα και μετά θα προσθέσω πολύ σημαντικά στοιχεία, διότι όπως σας είπα, θέλω το θέμα αυτό να πάρει έναν τίτλο και ενδεχομένως να γίνει και ένα μικρό βιβλίο. «Τον Πάπα να καταράστε», το είπε ο Άγιος Κοσμάς ή δεν το είπε? Ενοχλούνται οι φιλοπαπικοί οικουμενιστές από τη ρίση του Αγίου Κοσμά που σώζεται ανάμεσα στις προφητείες του. «Τον Πάπα να καταράστε, διότι αυτός θα είναι η αιτία». Έτσι είναι η προφητεία. Λόγω του μεγάλου σεβασμού, της τιμής και της αγάπης που έχει ο λαός για τον Άγιο Κοσμά, που συνέβαλε με τη χάρη του Θεού στην σωτηρία της Ορθοδοξίας και του γένους, διστάζουν να τον αμφισβητήσουν συνολικά τον Άγιο Κοσμά. Όπως δίσταζαν και οι Εβραίοι ηγέτε με τον Άγιο Ιάννη τον Πρόδρομο, τον Βαπτιστή, φοβούμενοι την αντίδραση του λαού. Αν όμως τιμούν και σέβονται αληθινά τον Άγιο Κοσμά, πρέπει κατά την σύστασή του να καταδικάσουν, να απορρίψουν, να αναθεματίσουν τον Πάπα. Τον Πάπα να καταράστε. Ενόμισαν ότι μπορούν να αποφύγουν αυτόν τον σκόπελο και να εξακολουθήσουν να αγκαλιάζουν και να ασπάζονται τον Πάπα, να συμπροσεύχονται μαζί του και να του συνθέτουν ύμνους και τροπάρια, να θεωρούν τον παπισμό ως αδελφή εκκλησία με αποστολική διαδοχή και έγκυρα μυστήρια, αν διέδιδαν ότι ο Άγιος Κοσμάς δεν είπε ποτέ αυτήν την φράση. Θα τους διευκόλυνε αυτό. Γιατί λέτε για τον Πάπα? Δεν το είπε ο Άγιος Κοσμάς. Νοθεύοντας έτσι τη σωζόμενη διδασκαλία του Αγίου Κοσμά, η νόθευση συγγραμμάτων είναι παλαιά τέχνη του παπισμού, γνωστή στην ιστοριογραφία και την γραμματολογία, όπως διαπολώνε δείξαμε στην μονογραφία μας για τον Πατριάρχη Γενάδιο Σκολάριο. Λυπηθήκαμε μόνον γιατί αυτήν την νόθευση προς εξυπηρέτηση των φιλοπαπικών την επιχείρησε και την διέδωσε και την διαδίδει δυστυχώς και τώρα ακόμη ένας κατά τα άλλα την επιστήμη και την γνώση εκλεκτός και λογιότατος κληρικός, ο Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Δελιδήμος, που ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του τμήματος θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ισχυρίστηκε ότι η εν λόγω αντιπαπική προφητεία του Αγίου Κοσμά δεν υπάρχει στα χειρόγραφα. Την επενόησε και την εφεύρε ο αντιπαπικός Αυγουστίνος Σκανδιώτης και την συμπεριέλαβε ανάμεσα στις άλλες προφητείες του για να δώσει κύρος στον αντιπαπικό του αγώνα. Διορθώνω αυτό, ήταν μια μικρή δική μου ανακρίβεια, η οποία δεν αλλάζει το θέμα. Ο πατήρ Ειρηναίος Δελιδήμος, όπως προκύπτει από τη νέα έρευνα που έχω κάνει, είπε ότι πρέπει να ελέγξουμε αυτήν την προφητεία, την είπε ο Άγιος Κοσμάς. Είναι δυνατόν ο Άγιος Κοσμάς, θα σας διαβάσω το γράμμα του, είναι δυνατόν ο Άγιος Κοσμάς λέει να καταράστε, ενώ ο Απόστολος Παύλος και το Ευαγγέλιο λέει ευλογείτε και μη καταράστε? Αντίθετος με το Ευαγγέλιο είναι ο Άγιος Κοσμάς. Πρέπει να δούμε, λέει, αν το λέει. Και επειδή εγώ δεν είμαι, λέει, ειδικός, είπε ο πατήρ Δελιδήμος, θα απευθυνθώ στον ειδικό, στον εκδότη των έργων του Αγίου Κοσμά, στον Μενούνο. Και απευθύνθηκε στον Μενούνο, ο οποίος εκείνος άφησε ρετσινιά και υπόνοια για τον Καντιώτη. Λέει ότι εγώ στην έκδοση που έκανα δεν βρήκα αυτήν την φράση. Ποιος την έβαλε? Μήπως την έβαλε ο Καντιώτης, λέει ο Μενούνος. Μήπως την έβαλε ο Καντιώτης? Και άρχισε όλη η ιστορία τώρα ότι αυτήν την φράση την έβαλε ο Καντιώτης και δεν είναι γνήσια του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Υπέστη βέβαια συντριπτικό πλήγμα και ο πατήρ Ειρηναίος Δελιδήμος και ο Μενούνος από τον φιλόλογο και θεολόγο Κωνσταντίνο Σιαμάκη. Έχω το κείμενό του εδώ, δεν μπορώ να σας το διαβάσω όλο. Είναι ένα κείμενο και με πολύ ηρωνία και πολύ σκληρό κείμενο, αλλά συντριπτικό κείμενο. Φιλόλογος δεινός ο Σιαμάκης. Τους εξευτελίζει και τους δύο. Και τον Μενούνο, γιατί κάνει λάθος και ο Μενούνος στο θέμα αυτό. Δεν έκανε καλή έρευνα. Υπάρχει στα χειρόγραφα η φράση αυτή. Και έκανε λάθος και ο Μενούνος. Ο οποίος έδειξε ότι δεν χρειαζόταν να κάνει πολύ κόπο για να ελέγξει τον ψευδή ισχυρισμό του,
αρκεί να έβλεπε εκεί δίπλα του ένα χειρόγραφο στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο περιέχει μία από τις αμφισβητηθήσεις φράσεις, αμφισβητούνται δύο, ότι ο Πάπας είναι αντίχριστος. Το πιο λυπηρό αυτής της νοθείας είναι ότι η αποκάλυψη αυτής της νοθείας, οι φοιτητές της Θεολογικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, όπως μου είπαν αυτές τις ημέρες, βομβαρδίζονται με την ψευδή αυτή εφεύρεση, με την νοθεία αυτή του πατρός Ειρηναίου ακόμη και σήμερα. Ακόμη και τώρα εξακολουθεί ο πατήρ Ειρηναίος να λέει ότι δεν το είπε αυτό ο Άγιος Κοσμάς. Θα σας διαβάσω τι είπε και σε μια εισήγηση που έγινε τώρα. Εγώ χάρηκα διότι ξαναμελετώντας την βιβλιογραφία και τις διδαχές του Αγίου Κοσμά, ενετόπισα και άλλα στοιχεία για την γνησιότητα αυτής της προφητείας, αλλά και διότι, ακόμη και αν έλειπε αυτή η προφητεία, υπάρχουν σε άλλα σημεία των διδαχών του αντιπαπικές ρίσεις που δεν επιτρέπουν να αλλοιώσουμε την πίστη του Αγίου Κοσμά, την πίστη των Ορθοδόξων για τον Πάπα. Και ας ενοχλούνται οι οικουμενιστές. Αυτοί άλλωστε βλέποντας την καθολική σταθερή και αδιάκοπη πίστη των Ορθοδόξων ότι ο παπισμός είναι αίρεση, ότι όλοι οι Άγιοι Πατέρες από την εποχή του Μεγάλου Φωτίου μέχρι σήμερα, επί 1200 χρόνια, καταδικάζουν τον παπισμό ως αίρεση, εισήγαγαν άλλη αίρεση, την γνωστή μεταπατερική θεολογία της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, η οποία παραμερίζει τους Αγίους Πατέρες, καταργεί τους Αγίους Πατέρες ως ανεπίκαιρους και ξεπερασμένους, παροχημένους, μαζί και τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Τους είναι εμπόδιο στα συγκριτιστικά, μασονοεβραϊκά, οικουμενιστικά, νεοεποχήτικα σχέδιά τους. Η γερόντισσα Ευθυμία, και απαντάει τώρα, θα σας διαβάσω και την απάντηση που δίνει η γερόντισσα Ευθυμία, η οποία είναι από τις καλύτερες ερευνήτριες του Αγίου Κοσμά, είναι η ηγουμένη της Μονής του Αγίου Κοσμά στο Αγρίνιο. Πώς? Ναι, ναι. Ηγουμένη της Ιεράς Μονής του Αγίου Κοσμά του Ετωλού στο Μέγα Δένδρο, στην εξαιρετική ερευνητική και επιστημονική της εργασία «Οι προφητείες του Αγίου Κοσμά του Ετωλού μέσα στην ιστορία», που θα μπορούσε άνετα να της χαρίσει τον τίτλο του διδάκτορος της θεολογίας, εξαιρετική ερευνητική δουλειά, πριν ακόμη δημιουργήσει την σχετική νοθεία ο πατήρ Ειρηναίος, πριν δημιουργηθεί θέμα, διεπίστωσε ότι η προφητεία για τον Πάπα σώζεται σε δύο παραλλαγές. Μία στην γνωστή συλλογή Καντιώτη, που τον κατηγορούν ότι αυτός την έβαλε, τον Πάπα να καταράστε διότι αυτός θα είναι αιτία, και μία στην συλλογή αλβανικού χειρογράφου που είναι πιο ολοκληρωμένη, διότι μας λέγει σε τι ο Πάπας θα είναι αιτία. Αυτή που είναι στη συλλογή Καντιώτη λέει τον Πάπα να καταράστε διότι αυτός θα είναι η αιτία. Αλλά δεν μας λέει γιατί είναι η αιτία. Τώρα η άλλη παραλλαγή μας λέει, λέει η παραλλαγή, τον Πάπα να τον καταργέστε γιατί αυτός θα είναι αίτιος του χαλασμού του τόπου, του Γιάννους μας, του τόπου, της πατρίδος μας. Το κενό της προφητείας της συλλογής Καντιώτη το συμπληρώνει η συλλογή του αλβανικού χειρογράφου που μαρτυρεί και για την γνησιότητα της προφητείας. Είναι πολύ χειρότερη η άλλη ρίση του Αγίου Κοσμά για τον Πάπα και τον Μωάμεθ, για τον δεύτερο λίγο συγκεκαλυμμένα λόγω της δουλείας. Του ταυτίζει με τον Αντίχριστο και βρίσκεται στην 8η διδαχή του. Λέει, ο Αντίχριστος είναι, άνω τελεία, ο ένας είναι ο Πάπας και ο έτερος είναι αυτός που είναι στο κεφάλι μας, χωρίς να υπό το όνομά του, το καταλαβαίνετε. Και εννοεί τον Μωάμεθ. Και λέει και στη συνέχεια, η αγιοκοσμήτησα ηγουμένη Ευθυμία, κατά την μετακομιδή τμήματος του Αγίου Λιψάνου του Κοσμάτου Ετωλού από τα Τύρανα στην Μονή του στο Μέγα Δένδρο το 2007, και ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, επιφανής οικουμενιστής, κρατούσε το Άγιο Λείψανο, στην προσφώνησή της είπε «γυναίκα αυτή» τα εξής ανδρικότατα απευθυνόμενη προς... Και τώρα τι να πούμε σε σένα Άγιε Γέροντα, Άγια Κοσμά, βλαστέ της Ετωλίας, καλλιέργημα του Άθωνα, αστέρι της Εκκλησίας του Χριστού, καλώς όρισες τη μονή σου ως Λείψανο, για να ποιμάνεις με την επιστασία του Ιερού Λιψάνου σου, με το Άγιο παράδειγμά σου, με τις διδαχές σου, με τις προφητείες σου. Καλωσόρισες στην ελληνική γη
έλα να μας διδάξεις άλλη μια φορά την γνήσια ορθόδοξη πίστη μας, σαν τότε εις Απόστολε, καταδικάζοντας τις αιρέσεις όπως τότε, έλα να μας πεις, μπροστά στον Αλβανίες, έλα να μας πεις πάλι τη διδαχή και προφητεία σου, τον Πάπα να τον καταργέστε, γιατί αυτός θα είναι αίτιος του χαλασμού του τόπου, να μας συγκεντρώσεις την προσοχή σε αυτό το χαλασμό για τον τόπο κτλ. Αυτά λοιπόν είχα πει τότε εγώ σε μια γενικότερη εισήγησή μου που είχε ως θέμα ο Άγιος Κοσμάς, η επικαιρότητα των διδαχών του. Τώρα προέκυψαν άλλα θέματα. Ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός εκλήθη να είναι ομιλητής σε συνέδριο για τον Άγιο Κοσμά τον Ατωλό που οργανώνει η Μονή Βατοπεδίου αυτές τις ημέρες. Τετάρτη. 9 του μηνός. Τετάρτη. Και άκουσε την εισήγησή μου, άκουσε την εισήγησή μου αυτή και παρακάλεσε και τον πατέρα Σεραφείμ να συγκεντρώσουμε κάποια στοιχεία βιβλιογραφικά για το θέμα αυτό. Και τα συγκεντρώσαμε και τα πήρε και ο πατήρ Γεώργιος και έχω και εγώ τα στοιχεία αυτά τώρα. Από τα οποία ακούστε τι προκύπτει, είναι δηλαδή κανένας να εξοργίζεται για το που έχουμε φτάσει. Ακούστε λοιπόν τώρα τι λέει ο πατήρ Ειρηναίος. Γράφει ο πατήρ Ειρηναίος ένα γράμμα το 2009 στην διεύθυνση του περιοδικού Νιάτα που εκδίδεται στην Σύρο σε φιλοπαπικό περιβάλλον με το οποίο ο περιοδικός συνδέεται ο Μενούνος και δεν θέλει ο Μενούνος να ακούγονται τα περί Πάπα και τα έκρυψε στην έκδοσή του. Λοιπόν, γράφει ο πατήρ Ειρηναίος το γράμμα στο περιοδικό. Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 19 Αυγούστου 2009. Αγαπητέ και σεβαστέ μου ο Διευθυντής του περιοδικού Νιάτα, καθώς πλησιάζει η εορτή του μεγάλου Αγίου μας Κοσμά του Ετωλού, μου έρχονται πάλι στη μνήμη κάποια πανό που κρατούσαν κάποιοι ζηλωτές Ορθόδοξοι και έγραφαν την φερόμενη ως προτροπή του Αγίου Κοσμά, την φερόμενη ως προτροπή του Αγίου Κοσμά, τον Πάπα να καταράστε. Όμως ο Απόστολος Παύλος, σε πλήρη συμφωνία με την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, μας προτρέπει σαφέστατα, ευλογείτε τους διώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Αναφέρεται μάλιστα στους διώκτες των χριστιανών, στους εχθρούς της πίστεως. Μου φαινόταν πάντοτε δύσκολο να δεχθώ ότι ο Άγιος Κοσμάς θα έλεγε κάτι αντίθετο προς τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Εξάλλου, η προτροπή αυτή δεν βρίσκεται στα χειρόγραφα των ομιλιών του. Σαν να είχε ερευνήσει και δεν βρίσκεται στα χειρόγραφα των ομιλιών του. Αλλά μόνο σε προφορική συλλογή διδαχών του. Τι είναι προφορική συλλογή διδαχών του? Σε χειρόγραφα είναι και αυτά. Πριν από χρόνια διάβασα στον Ορθόδοξο Τύπο ότι η εν λόγω προτροπή αναφέρθηκε από κάποιον για πρώτη φορά 30 ή 40 χρόνια μετά τον μαρτυρικό θάνατο του Αγίου. Είχα κρατήσει το απόκομα, αλλά δεν μπορώ να το βρω και δεν θυμούμαι ούτε το όνομα του υπόντος, ούτε χρονολογία. Επειδή ο φίλος και συνεργάτης σας, στα Νιάτα, στην Σύρο, κύριος Ιωάννης Μενούνος, είναι ο πιο ειδικός από όλους στην επιστημονική έρευνα για τον Άγιο Κοσμά, θα μπορούσε να μας πληροφορήσει ποιος και πότε πρωτοανέφερε την προτροπή αυτή. Ποιος και πότε, δηλαδή σαν να μην την ανέφερε ο Άγιος Κοσμάς. Να μας πει ο Μενούνος ποιος την ανέφερε την προτροπή. Το θεωρεί σαν δεδομένο πως δεν την είπε ο Άγιος Κοσμάς. Βεβαίως δεν ζητώ να διατυπώσει γνώμη περί της γνησιότητός της. Προσωπικά όμως δεν πείθομαι ότι είναι αξιόπιστος κάποιος που μετά από 30 ή 40 χρόνια πρωτοαναφέρει μια προφορική ανάμνηση, κάτι που μάλλον άκουσε από άλλον και με περιεχόμενο που είναι καθεαυτό προβληματικό. Αναμένοντας απάντηση, ευχαριστώ αμφωτέρους εκ των προτέρων. Με πολύ αγάπη και σεβασμό, Ειρηναίος, ελάχιστος πρεσβύτερος και μοναχός. Και απάντησε ο Μενούνος.
αναζήτησα την κατά του Πάπα προτροπή του Αγίου Κοσμά στο βιβλίο μου «Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές». Αυτό. Λέω με νούνο, στο βιβλίο μου. Έψαξα Διδαχές. Δεν την βρήκα εκεί. Δεν την βρήκα εκεί. Θα δείτε τι συμπαιγνία υπάρχει εδώ. Τι κάνουνε για να μας αφαιρέσουν επιχειρήματα. Τι κάνουνε. Έτρεξα τότε στο έργο του Αρχιμανδρίτου και κατόπιν Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου, Κοσμάς ο Αιτωλός, έκδοση 25, αυτό. Σελίδα 286, όπου γράφεται τώρα, δεν καρτερούμεν μήτε προφήτην Ηλίαν, μήτε Αντίχριστον. Ο Αντίχριστος είναι, ο ένας είναι ο Πάπας και ο έτερος είναι αυτός που είναι στο κεφάλι μας. Προφανώς εννοεί τον Τούρκο χωρίς να τον κατονομάζει. Αλλά η φράση «ο Αντίχριστος είναι», «ο ένας είναι ο Πάπας και ο άλλος είναι», είναι συντακτικός και νοηματικός ανώμαλη. Ενώ δηλαδή προσμένουμε να διαβάσουμε το όνομα ενός Αντιχρίστου, ξαφνικά εμφανίζονται δύο. Και ο μεν Τούρκος είναι οπωσδήποτε Αντίχριστος, για τον Πάπα όμως ο Άγιος Κοσμάς δεν κάνει λόγο πουθενά στις διδαχές που μελέτησα εγώ. Τι συμβαίνει? Υποψιάζομαι, δεν το γράφω όμως με απόλυτη βεβαιότητα, υποψιάζομαι ότι ο Πάπας προστετέθη εκ των υστέρων. Από ποιον? Από τον Καντιώτη ή από άλλον γραφέα? Και μπαίνει ο Καντιώτης. Ο Ειρηναίος λέει ότι δεν το είπε ο Άγιος Κοσμάς, και βάζει την υποψία ο Μενούνος ότι ποιος το έβαλε, ο Καντιώτης το έβαλε ή κάποιος άλλος έβαλε αυτήν την υποψία. Έτσι δικαιώνεται ο ιερωμένος αναγνώστης πατήρ Ειρηναίος, λέει ο Μενούνος, που ορθώς δεν έσπευσε να υιοθετήσει μία κατηγορία κατά του Πάπα που θα τον βόλευε ως Ορθόδοξο. Και φαίνεται ως μεταξύ τους συμπαιγνία, συνεννοήθηκαν δύο, για να βγάλουν το συμπέρασμα ότι αυτή η φράση δεν είναι του Αγίου Κοσμά, του Αιτωλού. Έχω εδώ όλο το συντριπτικό κείμενο του Σιαμάκη που τους κάνει σκόνη. Αλλά για να μην αρχίσω με αυτό, θα σας πω τι λέει επίσης, για να δείτε τώρα που φτάσαμε, τι λέει, τι εξακολουθεί να λέει ο πατήρ Ειρηναίος. Έχω εδώ μία συνέντευξη του, μία ομιλία του, ομιλία του πατρός Ειρηναίου Δελιδήμου στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Νέας Ελβετίας στην Θεσσαλονίκη στις 10 Απριλίου του 2013. Και έχει μία ενότητα όπου λέει για τον φανατισμό. Φανατισμός. Λέει λοιπόν ο πατήρ Ειρηναίος, ένα άλλο φαινόμενο τώρα στην Ορθοδοξία την σημερινή είναι και αυτό το ωραίο φαινόμενο, πολύ γλυκό φαινόμενο, να βγαίνουμε με πανό τον Πάπα να καταράστε. Ωραία συνθήματα, θαυμαστικό. Γιατί δηλαδή, πώς όλοι κάνουν διαδηλώσεις να μην κάνουν και οι χριστιανοί? Έχουν και μια εικόνα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και λένε ότι αυτός το είπε αυτό. Δεν το είπε ρε παιδιά. Το 13, μετά την απάντηση Σιαμάκη και μετά τις άλλες τοποθετήσεις εξακολουθεί. Το 13, δεν το είπε ρε παιδιά, τα βάλανε στο στόμα του εκ των υστέρων. Και πολλά πράγματα υπάρχουν που δεν τα είπανε οι Άγιοι και τους τα φορτώσανε. Έτσι, είναι έτσι μιλάει, έτσι, καταλαβαίνετε. Τα ελαττώματα που έχει ο καθένας τα φορτώνει ή στους Αγίους ή στο Θεό. Είναι ο άλλος πυρολάτρης και λέει θα ρίξει ο Θεός φωτιά να μας κάψει. Και τελειώνοντας αυτά τα περί φανατισμού συμπληρώνει. Κάντε σύγκριση τώρα με τους φανατισμένους της εποχής μας που φωνάζουν είστε αιρετικοί, είστε τέτοιοι, τον Πάπα να καταράστε. Αυτό τον Πάπα να καταράστε δεν το είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, και τώρα λέει και σοφά πράγματα, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός πουθενά δεν αναφέρει τον Πάπα, γιατί στα μέρη που κήρυτε δεν υπήρχαν παπικοί.
και δεν υπήρχε λόγος να μιλήσει για τον Πάπα. Θα τους έλεγε για τον Πάπα και θα λέγανε οι χωριάτες τι είναι αυτό. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, εφημερίδες στα χωριά. Δεν ξέραν τίποτα από τα πράγματα αυτά. Ξέραν μόνο στα μέρη που υπήρχαν οι ιερείς Λατίνοι που τους κάναν προσελητισμό. Εκεί ξέρανε. Αλλά Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο δεν είχαν ιδέα από αυτά τα πράγματα. Βεβαίως κάποτε πήγε στα Επτάνησα. Αλλά και εκεί ξέρουμε ότι δεν είπε τίποτα για τον Πάπα, επειδή ξέρουμε ότι τον παρακολουθούσαν κατάσκοποι. Βενετοί, να δουν τι λέει, και δεν αναφέρουν τίποτα για τον Πάπα. Και δέστε τώρα, αυτό τον Πάπα να καταράστε, δέστε τώρα με τη φαντασία του τι πλάθει ο πατήρ Ειρηναίος. Θα δείτε τώρα γιατί λέω με τη φαντασία του, τι ώρα είναι, έχουμε ώρα. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πρέπει να το λύσουμε. Λοιπόν, δέστε τώρα τι πλάθει, ποιος το είπε αυτό. Αυτό τον Πάπα να καταράστε το αναφέρει για πρώτη φορά ο Μακρυγιάννης το 1836. Ανέφερε κάποιος πριν το πει ο πατήρ Ειρηναίος. Τι λέει ο πατήρ Ειρηναίος? Εδώ ο Μακρυγιάννης το 1836 δεν το είπε ο Καντιώτης πρώτη φορά. Εδώ ο Μακρυγιάννης, και θα σας διαβάσω τι λέει ο Μακρυγιάννης. Ο Μακρυγιάννης αναφερόμενος ο κάποιος λέει, μα δεν ξέρετε ότι ο Άγιος Κοσμάς λέει τον Πάπα να καταράστε? Ο Μακρυγιάννης πού ήξερε? Από τον Καντιώτη το έμαθε. Πού ήξερε ο Μακρυγιάννης ότι τον Πάπα να καταράστε? Από τον Καντιώτη το έμαθε. Ναι, ο Καντιώτης είναι τον 20ο αιώνα, ο Μακρυγιάννης είναι τον 19ο αιώνα. Και λέει το ίδιο ο Μακρυγιάννης ότι ο Άγιος Κοσμάς, ο Τολός, λέει τον Πάπα να καταράστε. Υπάρχει κείμενο μιας φιλολόγου. Πώς? Ασφαλώς. Αλλά επειδή τον φέρνει σε δύσκολη θέση, τι εφευρίσκει τώρα για να βγει από τη δύσκολη θέση? Το είπε ο Μακρυγιάννης, και ακούστε τώρα επιχείρημα. Ο Μακρυγιάννης προφανώς το άκουσε. Έτσι. Από ποιον το άκουσε τώρα? Όχι, όχι. Δηλαδή, όταν κάνουμε ένα λάθος, αντί να έχουμε την ταπείνωση να πούμε έκανα λάθος. Έτσι κάνουν οι αιρετικοί. Οι αιρετικοί δεν δέχονται το λάθος τους. Ακούστε τώρα. Ο Μακρυγιάννης προφανώς το άκουσε αυτό να το λέει ο Ιωάννης Κολέτης. Δεν ξέρει, δεν το λέει ο Κολέτης, αλλά λέει ότι ο Κολέτης. Και ο Κολέτης συνδεόταν με τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Διότι υπάρχει προφητεία του Αγίου Κοσμά για τον Κολέτη, ο οποίος λέει πως αυτός θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Και λέει προφανώς το άκουσε, όχι δεν το άκουσε, το μετέφερε ο Κολέτης μόνος του αυτό. Αυτά για την επιχειρηματολογία. Και δέστε τώρα σε συνέδριο που έγινε αυτές τις ημέρες. Πόσο η πλάνη και ο εγωισμός, σε συνέδριο που έγινε αυτές τις ημέρες στη Μονή Βλατάδων, λίγο πριν γίνουν τα παπικά εκεί, ο πατήρ Ειρηναίος Δελιδήμος, απόσπασμα από την ομιλία του πατρός Ειρηναίου στο συνέδριο με θέμα «Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός και οι θεολογικές αρχές του έργου του, μία επέτειος 1714», που έγινε στις 14 με 15 Νοεμβρίου στην Ιερά Μονή Βλατάδων Θεσσαλονίκης. Εδώ λοιπόν, Ειρηναίος, τον έχει και φωτογραφία και τον έχει μάλιστα εδώ πλαισιούμενον από περιχαρής δύο οικουμενιστάς, τον καθηγητή Κωνσταντίνου και τον καθηγητή Μαρτσέλο. Και περιχαρής ακούν τώρα τον Ειρηναίο να αρνείται ότι ο Άγιος Κοσμάς είπε. Τι λέει, ακούστε τώρα τι λέει εδώ. Και θα δείτε μετά επιχειρήματα 2-3 από την Γερόντισσα Ευθυμία και από μερικούς άλλους. Λέει λοιπόν, στην εισήγησή του, ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης αμφιβάλλει για τη γνησιότητα των αποδοθέντων λόγων στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό που αναφέρονται στον Ιούδα. Θυμάστε που σας διάβασα εδώ κάτι για τον Ιούδα και λέει πως έτσι ο πατήρ Αυγουστίνος, όπως ξέρετε, δεν ήταν κανένας μοντέρνος θεολόγος, δεν ήταν κανένας από τους ας πούμε καθηγητάς παλαιάς και Καινής Διαθήκης της θεολογικής σχολής της δικής μας, εντάξει. Υπάρχουν παρόντες καθηγητές. Λοιπόν, δεν ήταν να τον πει κανείς ότι ήταν προτεστάντης, ότι ήταν ξέρω εγώ
και τέτοια, ναι. Όπως βέβαια καταλαβαίνετε, ο πατήρ Αυγουστίνος Χαντιώτης τα λέει όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή κάνει και κριτικές παρατηρήσεις ο πατήρ Αυγουστίνος. Και ακούστε τώρα. Και σε κάτι άλλα σημεία που δεν ήξερε τι να πει, δεν ήξερε τι να πει ο Χαντιώτης. Και σε κάτι άλλα σημεία που δεν ήξερε τι να πει, τα αφήνει χωρίς κανένα σχόλιο. Και λέει τέτοια ψέματα ο Ειρηναίος, και εγώ έψαξα να δω. Δηλαδή λέει ότι βάζει μέσα ότι το είπε αυτό ο Κοσμάς ο Αιτωλός και δεν κάνει κανένα σχόλιο. Και έχει σχόλιο ο Αυγουστίνος. Δέστε τι λέει. Τα άφηνε χωρίς να κάνει κανένα σχόλιο. Ένα από αυτά είναι και τον Πάπα να καταράστε. Ότι το βάζει αυτό, αλλά διστάζει να το υποστηρίξει και δεν κάνει κανένα σχόλιο. Και ανοίγω εγώ το βιβλίο, την διδαχή που με ακρίβεια έχει βάλει από χειρόγραφο ο Αυγουστίνος Χαντιώτης. Ανοίγω εδώ, λέω, όντως δεν κάνει κανένα σχόλιο. Δηλαδή, πώς εργάζονται επιστημονικά. Είναι ντροπή να λένε ψέματα. Ακούστε λοιπόν τώρα. Οι δύο αντίχριστοι από την 8η διδαχή. Λέει λοιπόν, ο προφήτης Ηλίας, ο αντίχριστος είναι, ο ένας είναι ο Πάπας και ο έτερος είναι αυτός που είναι στο κεφάλι μας. Και έχει υποσημείωση σχόλιο ο Αυγουστίνος Χαντιώτης και λέει, ο Άγιος, πώς δεν μιλάει πάτερ μου, πώς αποφεύγει να μιλήσει, ο Άγιος ομίλει ούτω περί Πάπα, διότι εφοβήτωτας επιβουλάς του κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας και μαζί με άλλους επιφανείς διδασκάλους του γένους μας επίστευεν ότι ήτο θεϊκή της οικονομία να πέσει το γένος μας στην εξουσία των Τούρκων και όχι στην εξουσία των δυτικών λαών. Δεν το λέει ο Άγιος Κοσμάς. Διότι οι δυτικοί, οι Φράγκοι, κυρίαρχοι γενόμενοι, με μανίαν θα επετίθεντο κατά των Ορθοδόξων και θα εξυνάγκαζον αυτούς εις αναγνώριση και προσκύνηση του Πάπα, όπως επέτυχον τούτο εις ορισμένα μέρη κατά τους χρόνους της ενετοκρατίας. Εκ της επόψεως ταύτης, κρινόμενος ο Πάπας, στυλιτεύεται ως αντίχριστος. Και σε άλλο σημείο, ως αντίχριστος. Να το σχόλιο του, αγαπητέ Πάτερ, στυλιτεύεται ως αντίχριστος, ως διαβίας και επιβουλών επιδιώκων να επιβάλλει τα σπλάνας του και να μονοκρατορήσει όλου του χριστιανικού κόσμου. Αλλά τι θα έλεγε σήμερα ο Άγιος Κοσμάς βλέπων ανωτάτους εκπροσώπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας να ερωτοτροπούν με τον Πάπαν. Κάνει και παρακάνει σχόλια και πιάνει και σένα, Πάτερ. Πώς θα διετίθετο απέναντι αυτών, πώς θα χαρακτήριζε τις ενεργείες προς επανάληψη σχέσεων, δυστυχώς η μία νέα σφεράρας. Και δέστε λοιπόν τώρα τι ψέματα λέει ο πατήρ Ειρηναίος. Λέει λοιπόν, δεν του άρεσε αυτό του πατρός Αυγουστίνου, τον Πάπα να καταράστε, δεν του άρεσε αυτό του πατρός Αυγουστίνου, γιατί έρχονταν σε αντίθεση με την προτροπή του Αποστόλου Παύλου, ευλογείτε τους διώκοντας, αυτό που λέει και στο γράμμα. Όπου υπήρχε κάπου που τον εντυπωσίαζε, έβαζε σχόλια. Αυτό λοιπόν που έχει καταντήσει τώρα έτσι, τι να πω, όταν σκέφτεται κανένας τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό με αυτήν την μορφή εδώ, αλλά να κρατάει ένα τέτοιο πανό που να λέει τον Πάπα να καταράστε ή ο Πάπας είναι ο Αντίχριστος, και το άλλο αυτό με τον Αντίχριστο θα το δούμε απευθείας από τα κείμενα ότι είναι προσθήκη. Δηλαδή δεν το σχολιάζει λέει αυτό, γιατί όταν κάτι ενδιαφέρον το σχολίαζε. Λοιπόν, αυτά τα είπα για τον πατέρα Αυγουστίνο, για να μην θεωρηθεί από διαφόρους πως αυτά τα λέω υποτιμώντας τον πατέρα Αυγουστίνο Χαντιώτη. Όχι αυτό το πράγμα. Το λέω και το τονίζω. Και εκείνος που είπε κάτι τέτοιο ήταν άλλος με τον οποίο εγώ δεν έχω καμία γνωριμία. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο Μενούνος. Ο Μενούνος έβρε την υποψία, λέει ο Ειρηναίος. Δεν τον ξέρω τον κύριο Ιωάννη Μενούνο. Είπαν ότι είμαι φίλος του, ότι συνομώτησα μαζί του και τέτοια. Εγώ απλά έψαχνα να βρω ένα κείμενο. Δέστε τώρα επιχειρηματολογία επιστήμονος. Έψαχνα να βρω ποια είναι η αρχαιότερη μαρτυρία για αυτό τον Πάπα να καταράστε. Το είχα δει το 2001 στον Ορθόδοξο Τύπο. Το είχα δει. Τότε ήμουνα σε πολύ άσχημη κατάσταση με τη μητέρα μου, με την υγεία της, και τελικά στην κατάσταση αυτή την άσχημη λησμόνησε να κόψω το απόκομα εκείνο. Βλέπετε, πάντα η ζωή μου είναι έτσι ανακατάστατη. Τότε πολύ περισσότερο ήταν. Λοιπόν, και μετά από χρόνια που πέρασαν, το βρήκα το φάκελο εκείνο που είχα τόσα αποκόμματα. Λοιπόν, δεν μπορούσα τώρα να το βρω. Τι να κάνω,
Είδα σε ένα περιοδικό τα Νιάτα ότι αρθρογραφούσε, έστελνε επιστολές ο Ιωάννης Μενούνος. Εγώ με την Αθήνα δεν έχω γνωριμίες καθόλου. Πολύ περισσότερο φιλίες, τώρα με οποιονδήποτε εκεί. Και έτσι δεν μπορούσα να βρω κάποια απάντηση. Λέω εντάξει, αυτός θα το ξέρει αφού έκανε διατριβή. Έστειλα μια επιστολή στο περιοδικό αυτό και έλεγα δεν ζητάω, επειδή ο συνεργάτης ο φίλος σας έχει ασχοληθεί πολύ, μήπως ξέρει αυτήν την πρώτη μαρτυρία. Δεν ζητάω να εκφράσει την προσωπική του γνώμη, μόνο την ιστορική αυτή πληροφορία. Εκείνος δεν ήξερε τίποτα. Δεν ήξερε τίποτα. Για να μην πει πως δεν ξέρω, το γύρισε αλλού. Τώρα κατακρίνει και τον Μενούνο. Το γύρισε αλλού και στο τέλος έφτασε να πει μήπως το πρόσθεσε ο Καντιώτσης. Έτσι το είπε. Και ξέσπασε ολόκληρη η ιστορία. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εγώ πρώτα από τον Αυγουστίνο Καντιώτη είχα ανακαλύψει ότι εκείνο που λέγεται ότι ο Πάπας είναι ο Αντίχριστος είναι προσθήκη. Και αυτό είναι ψέμα. Λέει ότι εγώ από τον Αυγουστίνο Καντιώτη και ξέρετε πώς το βρήκε από την επιχειρηματολογία του, για να μην σας κουράζω, σε μια προηγούμενη διδαχή ο Γέροντας Αυγουστίνος Καντιώτης παραδίδει από τα χειρόγραφα για τον Αντίχριστο και λέει μόνο για τον Μάμεθ, λέει εδώ. Και πάλι ερευνώντας την Ιερά Γραφή το ευρίσκω ότι ο προφήτης Ηλίας ήλθε και ο Αντίχριστος, τον οποίον έχουμε και στο κεφάλι μας. Και δεν πρέπει να σας το είπω, ότι τον εξεύρεται. Σε μία διδαχή λοιπόν, κάνοντας λόγο ο Άγιος Κοσμάς, λέει για τον Αντίχριστο μόνο το Μάμπεθ. Σε μία άλλη διδαχή όμως, σε χειρόγραφο, λέει ότι δύο είναι Αντίχριστοι. Ο ένας είναι... Και τώρα λέει ότι γιατί στο ένα λέει ότι είναι μόνο ο Μωάμεθ, επομένως το άλλο το πρόσθεσε άλλος. Αφού στο ένα λέει ότι είναι ο Μωάμεθ, το άλλο που λέει για τον Πάπα το πρόσθεσε. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία του πατρός Ειρηναίου. Και τώρα για να έχετε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα, λίγο ακόμη. Σταμάτησε το ρολόι μου. Τι ώρα είναι? Μία παραδέκα είναι, παραπέντε. Λοιπόν. Το αλβανικό χειρόγραφο. Λοιπόν, ακούστε τώρα την... του Σιαμάκη να το βρείτε. Του Σιαμάκη να το βρείτε. Ακούστε λίγο. Το ξέρω, ναι. Και υπάρχει και μία εισήγηση της γερόντισσας Ευθυμίας, η οποία είναι καταπληκτική. Του Σιαμάκη είναι συντριπτικό. Που λέει, να το χειρόγραφο στη Θεσσαλονίκη, να το αλβανικό χειρόγραφο, τι ψάχνεστε, τι κάθεστε και σκοτίζεστε. Λοιπόν, γερόντισσα Ευθυμία, ηγουμένη και ερευνήτρια και συγγραφεύς πολλών βιβλίων για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Αν από οποιοδήποτε υμνολόγημα προς τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό αφαιρεθεί η δύναμη της Ορθοδόξου Βιωτής και ομολογίας του, το υμνολόγημα τούτο και ο έπαινος προς αυτόν καταντά ένας ανάλατος άρτους ή όπως λέει το Ευαγγέλιο άναλον άλλας. Προ λίγων ημερών έλαβα γνώση για δύο επιστολές που είναι καταχωρημένες στο περιοδικό «Τα Νιάτα» που εκδίδεται στην Αθήνα και διαλέγονται δια την μη εγκυρότητα της προφητείας του Αγίου Κοσμά τον Πάπα να καταράστε, διότι αυτός θα είναι η αιτία. Τις επιστολές αυτές αναδημοσίευσε το περιοδικό Σπίθα. Κάποιος γνωστός μου έδωσε το φύλλο τούτο και με όθησε να γράψω ένα άρθρο σχετικά με αυτό το θέμα, διότι γνωρίζει ότι έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις προφητείες του Αγίου Κοσμά στη μελέτη μου, οι προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού μέσα στην ιστορία. Σκέφτηκα μάλιστα να στείλω το παρόν άρθρο να δημοσιευθεί στο περιοδικό Χριστιανική Βιβλιογραφία αλλά και σε άλλες χριστιανικές εφημερίδες και περιοδικά. Και τούτο διότι αισθάνομαι τον εαυτό μου υποχρεωμένο απέναντι του Αγίου Κοσμά, του Αιτωλού, του Ισαποστόλου και Διδάχου, να νοθεύουν τώρα τη διδασκαλία του. Καταρχήν, ο πατήρ Ειρηναίος, προκειμένου να αμφισβητήσει την εγκυρότητα της προφητείας αυτής του Αγίου Κοσμά, κάνει μια αναφορά στους λόγους του Κυρίου όταν συμπλήρωνε τον Παλαιό Νόμο: «Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης αγαπήσεις των πλησίων σου και μισήσεις των εχθρών σου. Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς». Και στο Αποστόλου Παύλου την διδαχή προς Ρωμαίους: «Ευλογείτε τους διώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε».
Δέστε απάντηση τώρα. Όμως ξεχνά ο πατήρ Ειρηναίος ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις θίγονται οι διαπροσωπικές σχέσεις των χριστιανών μετά των συνανθρώπων τους. Μεταξύ μας να μην καταργιόμαστε. Αφορούν ακόμη και στη στάση των χριστιανών κατά τους διωγμούς εναντίον τους όταν θα άγονται μπρος σε βασιλείς και ηγεμόνες. Όταν σας διώκουν, εσείς να μην καταράστε. Τα ίδια λέγει στην διδαχή του και ο Άγιος Κοσμάς. Τονίζει την οφειλόμενη αγάπη προς όλους Έλληνες, Τούρκους, προς κάθε άνθρωπο, αλλά και την υποχρέωση της στηρίσεως της Ορθοδόξου πίστεως, έστω και αν οδηγηθούν στο μαρτύριο οι χριστιανοί και την πίστη τους. Όταν όμως πρόκειται καθιονδήποτε τρόπο να βλαβεί, να αλλοιωθεί, να δεχθεί παραφθορά, να νοθευτεί το αποστολικό κήρυγμα, το Ευαγγέλιο της αληθείας, τα πράγματα αλλάζουν. Μήπως δεν γνωρίζει ο επιστολογράφος, πανεπιστημιακός δάσκαλος, τι έκανε ο υμνογράφος της αγάπης Απόστολος Παύλος όταν είδε ότι κάποιοι επεδίωκαν μεταστρέψε το Ευαγγέλιο του Χριστού, έγραψε στους Γαλάτες «Ήτις ημάς ευαγγελίζεται παρό παρελάβεται, ανάθεμα έστω». Αναθεμάτισε. Και ο Πάπας το έχει ταράξει το Ευαγγέλιο. Και τον αναθεματίζει γι' αυτό ο Άγιος Κοσμάς. Δεν κάνει τίποτε διαφορετικό. Την αγάπη έλυσε ή μήπως διαφύλαξε την ακεραιότητα της πίστεως δια αναθέματος. Μόνο κατάρα είναι το ανάθεμα. Και τούτο διότι το κήρυγμα των Αποστόλων ήταν πνευματέμφορον. Ιδέα του πνεύματος βλασφημία, ου καφεθήσερε τη ανθρώπη, ου καφεθήσεται η διαστροφή τη αλήθεια. Ο ίδιος πάλι Απόστολος δίδει εντολή στον μαθητή του Απόστολο Παύλο, αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν ουθεστίαν παρετού, ιδώς ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει όν αυτοκατάκριτος. Ουκ ανέγνοτε τι επίησε ο Απόστολος Παύλος όταν ελίμας ο μάγος εμπόδιζε τους Αποστόλους Βαρνάβα και Παύλο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στον ανθύπατο Σέργιο Παύλο που εζήτησε να ακούσει το λόγο του Ευαγγελικού κηρύγματος. Αφού τον ήλεγξε πρώτα ότι διαστρέφει τα σοδούς του Κυρίου τας ευθείας, προσέθεσε «και νυν ιδού χείρ του Κυρίου επισέ και έσυ τυφλός». Όχι μόνο τον αναθεμάτισε, τον τύφλωσε κιόλας. «Μη βλέπον τον ήλιον και έπεσεν επ' αυτόν όχλος και σκότος». Και ο Απόστολος Παύλος όταν κατεδίκασε εις απώλειαν τον Σίμωνα Μάγο, διότι την δωρεά του Αγίου Πνεύματος εθεώρησε διαχρημάτων κτάστε, αγάπη δεν είχε ή όφιλε να διαφυλάξει αλόβητη την Κυριακή εντολή προς τους Αποστόλους, προηγείται πάντα η ακεραιότηση των δογμάτων της πίστεως. Ή όταν ο ίδιος ετοιμώρησε δια θανάτου το ζεύγος ο Απόστολος Πέτρος, Ανανία και Σαπφύρα, επειδή εψεύθησαν στο Άγιο Πνεύμα, δια την διαφύλαξη της αλήθειας. Και λέει ότι άλλο ανάθεμα το ένα, λέει πολλά. Λοιπόν, αυτές οι ενστάσεις δείχνουν μόνον οι ενστάσεις του Ειρηναίου. Δείχνουν μόνον φιλοπαπίζοντα φρονήματα. Τα λέει ηγουμένοι με το όνομά τους. Δείχνουν φιλοπαπίζοντα φρονήματα, τα οποία εξάλλου τα γνωρίσαμε σε διάφορες καταστάσεις των προμηνυμάτων του χαλασμού. Άλλο ένα σημείο που ενόχλησε τον πρώτο επιστολογράφο, τον πατέρα Ειρηναίο, είναι η καταγραφή του χειρογράφου της διδαχής της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης, στο οποίο αναφέρεται ότι ο ένας αντίχριστος είναι ο Πάπας και ο άλλος είναι αυτός που είναι πάνω από το κεφάλι μας, δηλαδή ο Μάμεθ Τούρκος, και δεν αποδέχεται το πρώτο μέρος της προτάσεως, διότι δήθεν έχει προστεθεί εκ των υστέρων, διότι όπως σημειώνει η διδαχή έχει από μνήμη γραφή μετά από 30-40 χρόνια. Δεν μου λέτε, φιλόλογος η Ιουμένη, δεν μου λέτε λέει, τα ιστορικά γεγονότα που κατεγράφησαν στην οποιαδήποτε ιστορία κατεγράφησαν την ώρα της εξελίξεως των διαφόρων γεγονότων ή εκ των υστέρων. Η ιστορία λοιπόν βασίζεται στη μνήμη και στην παράδοση των γεγονότων που γράφτηκαν λίγο ή πολύ μεταγενέστερα από μνήμης ή από παράδοση ή από κάποια στοιχεία που διαφυλάχθηκαν σε αρχεία. Έτσι γράφτηκε η ιστορία από αρχαιωτά των χρόνων. Το ίδιο συνέβη και με τη συγγραφή των τεσσάρων ιερών Ευαγγελίων. 40 χρόνια μετά την Ανάσταση του Κυρίου γράφτηκε ένα εξ αυτών και ακολούθησε η συγγραφή και των λοιπόν Ευαγγελίων. Σχετικά προς την συγγραφή ή καταγραφή των διδαχών του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, θέλω να σημειώσω ότι αυτή έγινε από τους άμεσους μαθητάς του μεγάλου διδάχου, ενώ ο αυτός δίδασκε. Είναι γνωστό ότι το Ιεραποστολικό Καραβάνι, και φέρνει επιχειρήματα εδώ για να μην σας κουράζω η γερόντισσα Ευθυμία, ότι και αυτή η διδαχή που έχει τον Πάπα, ότι ο Πάπας είναι αντίχριστος και τον Πάπα να καταράστε, είναι γνήσια και υπάρχει μέσα στα χειρόγραφα.
Και απλώς αποδεικνύει ο πατήρ Ιρηναίος, και ήταν για όλους μας μία αποκάλυψη, ότι αυτά είναι φιλοπαπίζοντα. Ακούστε τώρα κάτι άλλο για τον Μακρυγιάννη, που το γράφει μία επίσης φιλόλογος. Είναι χαριτωμένο. Θα πει κάποιος, ο Μακρυγιάννης γεννήθηκε το 1790, μια δεκαετία μετά το μαρτύριο του Αγίου Κοσμά. Πού ήξερε τον Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνο Καντιώτη, ο οποίος γεννήθηκε ύστερα από 200 και πλέον χρόνια, το 1907, για να κατηγορήσει πέρα αυτού. Μη βιάζεστε και θα το δείτε. Ο πατήρ Ιρηναίος Δελιδήμος από την Θεσσαλονίκη, θέλοντας να δώσει χωροχάρτη στον Πάπα και στους Οικουμενιστάς, προτίμησε να κλονίσει την αυθεντικότητα των λόγων του Αγίου Κοσμά, που περιέχονται στο βιβλίο «Άγιος Κοσμάς, ο ετωλός» του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη, που από το 1950 μέχρι σήμερα έχει σημειώσει 29 εκδόσεις. Απευθύνθηκε λοιπόν στον κύριο Μενούν ως αυθεντία για να επιβεβαιώσει τις σκέψεις του και να διαψεύσει τον γέροντα Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνο, που εξέδωσε τα λόγια αυτά του Αγίου Κοσμά και τα έχουν λάβαρο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κατά του Οικουμενισμού και του Παπισμού. Ο κύριος Μενούνος, που ερεύνησε την ζωή του Αγίου Κοσμά, ανταποκρίνεται αμέσως και δίνει δίκιο στον πατέρα Ιρηναίο. Τα σκληρά λόγια του Αγίου Κοσμά που έχουν σχέση με τον Πάπα αμφισβητούνται και ο γέροντας εμφανίζεται ως αναξιόπιστος εκδότης. Τα χρόνια που πέρασαν και η ηλικία του γέροντος φαίνονται όμως σύμμαχοι τους. Ρίχνουν μομφή στον σεβάσμιο ιεράρχη πατέρα Αυγουστίνο και υπενήσονται ότι αυτός πλαστογράφησε το κείμενο και έβαλε λόγια στο στόμα του Αγίου Κοσμά που εκείνος δεν τα είπε. Σε αυτήν την αθλειότητα καταντούν εκείνοι που συντάσσονται με τους προδότες της πίστεως, τους οικουμενιστές. Η αυλαία όμως πέφτει, οι συκοφάντες αποκαλύπτονται και γελιοποιούνται όταν εμφανίζεται μπροστά της ένας αγνός ηρώας της πίστεως και της πατρίδος, ο Μακρυγιάννης. Ο Μακρυγιάννης, που είναι σχεδόν σύγχρονος με τον Άγιο Κοσμά, επαναλαμβάνει τα λόγια του Αγίου, τον Πάπα να καταράστε, και επιβεβαιώνει ότι αυτά είναι του Αγίου Κοσμά. Ας τα ακούσει ο πατήρ Ιρηναίος και ο κύριος Μενούνος, που σκηνοθέτησαν την απόρριψη των λόγων του Αγίου, επειδή μιλά σκληρά για τον αγαπημένο του Πάπα. Ας δούμε τι λέει ο Μακρυγιάννης. Μακρυγιάννης, όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα αναργήσω και ό,τι θέλω να μου κάνουν. Τότε εκεί που καθόμουν, στο περιβόλι μου και έτρωγα ψωμί, πονώντας από τις πληγές όπου έλαβα εις τον αγώνα και περισσότερο πονώντας διατί μέσα στις πληγές όπου δέχομαι δια τα σημερινά δεινά της πατρίδος, ήλθαν δύο επιτίδιοι άνθρωποι των γραμμάτων, μισομαθείς και άθρησκοι, και μου ξηγώνται. «Πουλάς Ελλάδα, Μακρυγιάννη?» Εγώ στην αθλίαν κατάστασή μου τους λέγω: «Αδελφοί, με αδικείτε, Ελλάδα δεν πουλάω, νοικοκυρέγη μου. Τέτοιων αγαθών πολυτίμητων δεν έχω στην πραμάτια μου. Μα και να το είχα, δεν θα το έδινα κανενός. Κι αν πουλιέται Ελλάδα, δεν αγοράζεται σήμερις, διότι καν αδειότατη να μην θέλει να αγοράσει κάτι τέτοιο. Την έχετε κάνει την Ελλάδα ξεφτύλα. Ποιος θα αγοράσει Ελλάδα?» Έφυγαν αυτοί. Κι έκατσα σε μία πέτρα μόνος και έκλαιγα. Μισός άνθρωπος καταστάθηκα από τον τουφέκι του Τούρκου, τσακίστηκα στις περιστάσεις του αγώνα και κυνηγέμαι και σήμερα. Κυνηγιώνται κι άλλοι αγωνιστές πολύ καλύτεροι μου, διότι εγώ είμαι ο τελευταίος και ο χειρότερος, και οι πιο καλύτεροι όλων αφανίστηκαν. Και πιο κάτω ο Μακρυγιάννης λέει: «Βγήκαν τώρα κάτι οι δικοί μας κυβερνήτες Έλληνες, ακούστε τώρα, σπορά της Εβρεουριάς». Τότε, κάτι κυβερνήτες σπορά της Εβρεουριάς. Που είπαν, ισχύει απολύτως σήμερα, που είπαν να μας σβήσουν την Αγία Πίστη, την Ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξη. Γι' αυτό μας τα κάνουν αυτά που μας κάνουν. Από τότε. Και κάθισα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα και πήγα πάλι στους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια
και λιβάνης αλιβάνη καλών αγιορείτικων. Και σκουπίζοντας τα δάκρυά μου τους είπα, δεν βλέπετε που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα? Να την πατούν όλοι. Βοηθήστε, διότι μας παίρνουν αυτοί οι μισοέλληνες και άθρισκοι ό,τι πολυτίμη των τζιβαϊρικών έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσοκλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Πάτερ Ειρηναίε. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσοκλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοι μου, αυτά τα γκιντή που λιμένα κρυγιάτα της τυραγνίας να μας καρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερα κακά από αυτά που καταδέχθηκε ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας. Ένας δικός μου αγωνιστής μου έφερε και μου εδιάβασε ένα παλαιό χαρτί που έγραψεν ο κοντομερίτης μου Άγιος Παπάς ο Κοσμάς ο Ετωλός. Χειρόγραφο. Χαρτί. Τον εκρέμασαν εις ένα δένδρον Τούρκοι και Εβραίοι, διότι έτρεχεν ο ευλογημένος παντού και δίδασκεν Ελλάδα, Ορθοδοξία και γράμματα. Έγραφε ο Μακάριος εκείνο στο χαρτί. Δεν το έγραψε ο Καντιώτης. Δεν τρέπονται λίγο. Έπρεπε να πάνε να εξαφανιστούν, να χαθούν και μόνο με αυτό. Και εξακολουθούν να λένε τώρα, δεν το είπε ο Άγιος Κοσμάς ρε παιδιά. Τώρα, πέρυσι και τώρα, πριν από ένα μήνα, στη Μονή Βλατάδων. Δεν τρέπεστε, πάτερ μου? Και εσείς όλοι που κάθεστε και τον ακούτε. Έγραφε ο Μακάριος εκείνος ότι ένας άνθρωπος να με υβρίσει, να φωνεύσει τον πατέρα μου, την μητέρα μου, τον αδελφόν μου και ύστερα το μάτι να μου βγάλει από τις διδαχές, το είδαμε εδώ. Έχω χρέος σαν χριστιανός να τον συγχωρήσω. Το να υβρίσει τον Χριστό μου και την Παναγία μου δεν θέλω να τον βλέπω. Το χαρτί του πατέρα Κοσμά έβαλα και μου το εκαθαρόγραψαν και το εκράτησα ως Άγιον Φυλαχτών που λέγει μεγάλην αλήθειαν. Θα πω να μου γράψουν καλλιγραφικά και τον άλλον αθάνατον λόγο του, τον Πάπαν να καταράστε ως αίτιον. Θέλω να το βλέπω κοντά στα κουντίσματά μου, διότι τελευταίως κάποιοι δικοί μου ανάξιοι λέγουν ότι αν τα φτιάξουμε με το δικαίρα των Πάπαν, θα ολιγοστέψουν οι κίνδυνοι. Τα βάσανα και η φτώχεια μας, τρομάρα τους. Λιγόστεψαν, αυτά νομίζουνε. Και είπαν οι άθρισκοι που εβάλαμεν εις το σβέρκον μας να μην μανθάνουν τα παιδιά μας Χριστόν και Παναγίαν, διότι θα μας παρεξηγήσουν οι ισχυροί. Και βγήκαν ακόμη να αποτάξουν την Εκκλησία, διότι έχει πολύ δύναμη και την φοβούνται. Και σχολιάζει εδώ το κείμενο. Ο μεγάλος ερευνητής της ζωής του Αγίου Κοσμά, που λίγο πολύ έβγαλε πλαστογράφο τον πατέρα Αυγουστίνο, πώς δεν γνώριζε τη μαρτυρία αυτή του Μακρυγιάννη και τον Άγιο Κοσμά, και τον Άγιο Κοσμά, μήπως και ο Μακρυγιάννης λέει ψέματα, πάτερ Ειρηναίε και κύριε Μενούνε? Ο γέροντας Αυγουστίνος αγαπούσε πολύ τον Μακρυγιάννη και συχνά τον μνημόνευε. Σίγουρα γνώριζε τα λόγια αυτά του Μακρυγιάννη που δεν χωρούν αμφισβήτηση. Ας συμμαζευτούν οι φιλοπαπιστές και οι οικουμενιστές και να μην στείλουν παγίδες στους αγωνιστές της πίστεως, γιατί όπως βλέπουμε πέφτουν οι ίδιοι και χάνουν την καλή έξωθεν μαρτυρία. Και υπάρχει επίσης ένα θαυμάσιο σοβαρό πολύ γράμμα του πατρός Λαβρεντίου Γρατσία, ο οποίος πρώτος αντέδρασε σε αυτήν την πλαστογραφία. Είχε δημοσιευθεί στη Σπίθα, δεν θα το διαβάσω το ρόμας γιατί είναι αρκετό. Αν βρω χρόνο λοιπόν, αυτό θέλησε σήμερα έτσι ενδεικτικά να σας το παρουσιάσω, αν βρω χρόνο, όλη αυτήν την αθλειότητα, όλη αυτήν την πλαστογραφία, όλα αυτά τα ψέματα με τα οποία αγωνίζονται, μιμούμενοι τους παπικούς, οι φίλοι οι οικουμενιστές μας, θα τα παρουσιάσω σε ένα βιβλίο, για να μην τολμούν να λένε στα παιδιά, έρχονται παιδιά και μου λένε. Πάτερ Θεόδωρο, ο πατήρ Ειρηναίος μας είπε αυτό. Και το ακούσατε το 13. Δεν το είπε ρε παιδιά ο Κοσμάς. Κάνει και τον φίλο με τα ρε. Δεν το είπε ρε παιδιά. Κάνει και τον προσιτό. Τον μάγκα. Δεν το είπε ρε παιδιά. Δεν το είπε ρε παιδιά ο Άγιος Κοσμάς. Λοιπόν, αυτά για σήμερα παρακαλώ. Ναι.
Ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό.